και φίλοι της Δέλτα Τηλεόρασης, φίλοι και φίλες της ώρας αιχμής, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη μετάδοση. Θα πιάσουμε μαζί τα γεγονότα από την αρχή και με δεδομένο το γεγονός ότι κύλησε μία εβδομάδα εξελίξεων. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Πρωτίστως, εβδομάδα ενημέρωσης σίγουρα μέσα από την ώρα αιχμής, αλλά και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης που έπεται 26 του μηνός σήμερα, ένας μήνας μεγάλης κινητικότητας στα αυτοδιοικητικά, στα πολιτικά, στα οικονομικά και στα διεθνή. Φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Εμείς επί της ουσίας θα πιάσουμε το μύτο από εκεί που τον έχουμε αφήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Δηλαδή, θα εστιάσουμε και σήμερα σε όλα εκείνα τα γεγονότα, τις ειδήσεις, τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον Εύρο και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως πάντα, θα εμβαθύνουμε στις εγχώριες εξελίξεις και ιδιαίτερα στη σημερινή εκπομπή, και θα το καταλάβετε από τη συζήτηση που θα έχουμε στο δεύτερο μέρος, θα εστιάσουμε στις διεθνείς εξελίξεις. Γνώμονάς μας το Brexit, γνώμονάς μας το διαζύγιο το οποίο δεν είναι και τόσο βελούδινο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώμονάς μας όσα συμβαίνουν στην Ρωσία, όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με γνώμονα την Μαύρη Θάλασσα αλλά και τα παιχνίδια τα οποία εκτυλίσσονται και εξελίσσονται εκεί. Φυσικά θα εστιάσουμε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με φόντο πάντα τη μάχη των υδρογών ανθράκων. Στο επίκεντρό μας η Κύπρος, αλλά και πώς ο ρόλος Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδος, Τουρκίας, αλλά και των λοιπόν μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες εμπλέκονται μέσω των πολυεθνικών εταιριών, επηρεάζει την δική μας πατρίδα, επηρεάζει την δική μας περιοχή. Θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ τις σημειώσεις μας, και πριν το κάνω, θα σας πω ότι σε πολύ λίγα λεπτά θα έχω κοντά μου τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Εύρω, κ. Σασπιώτης, θα είναι μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε για τη μεγάλη κινητοποίηση η οποία έρχεται την προσεχή Τετάρτη, κατά πόσο μπορεί να συγκεντρώσει και να συσπυρώσει κόσμο στην Αλεξανδρούπολη και στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι και σήμερα θα καταγράψουμε όσα συμβαίνουν στον Εύρο με φόντο το γεγονός της αύξησης, που ελπίζουμε να μην είναι γεγονός. Σίγουρα όμως υπάρχει προειδοποίηση από την πλευρά της Βουλγαρίας σε ό,τι έχει να κάνει με τους υδάτινους όγκους που δύνανται να συγκεντρωθούν στην δική μας περιοχή. Επικαλεστήκαμε την άποψη του αντιστρατήγου Ναποστρατεία και επίτιμου διοικητή του 4ου Σώματος Στρατού για όσα συμβαίνουν, και στη συνέχεια και προς το κλείσιμο της εκπομπής θα έχουμε και μια ζωντανή σύνδεση με άρωμα τεχνολογίας. Νομίζω ότι σας είπα πολλά, ο πρόλογος ήταν μεγάλος αλλά απαραίτητος. Θα ξεκινήσουμε από τον Εύρο, θα ξεκινήσουμε από την βουλγαρική προειδοποίηση και την ανησυχία που υπάρχει στο νομό ότι έχει να κάνει με τους υδάτινους όγκους, με ένα εκτενές ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης, στο οποίο εντάξαμε και ένα απόσπασμα από την συζήτηση με τον θεματικό περιφερειάρχη υποδομών, τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη υποδομών, τον κύριο Βενετίδη, μια συζήτηση που έγινε την προσεχή Παρασκευή και έχει στο επίκεντρο το γεγονός ότι υπάρχουν ρήγματα και αναχώματα τα οποία είναι ανοιχτά. Πάμε να το δούμε. Αναβρασμό και επαυξημένη ετοιμότητα έχει προκαλέσει στις συναρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Εύρου το γεγονός των βροχοπτώσεων και της αύξησης της στάθμης των υδάτων στη γειτονική Βουλγαρία. Το συντονιστικό όργανο που διοργανώθηκε συνέπεσε με την προειδοποίηση, με την ανησυχία για τα επόμενα 24 ώρα να είναι έκδηλη. Εξαιτίας των βροχοπτώσεων στη Βουλγαρία, αναμένεται τις επόμενες μέρες και ειδικότερα μετά τις 24 Νοεμβρίου να υπάρχουν αυξημένες παροχετεύσεις στις κήτες των ποταμών Άρδα, Εύρου και Τούντζα. Ένας κίτρινος συναγερμός που επί της ουσίας ερμηνεύεται ως μια μεγαλύτερη παροχέτευση υδάτων, και στη λογική αυτή θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη ετοιμότητα από τα κράτη τα οποία διασχίζονται από αυτούς τους ποταμούς. Για το γεγονός της προειδοποίησης και τον προβληματισμό που υπάρχει γύρω από κάποια αναχώματα που παραμένουν ανοιχτά, είχε ερωτηθεί σε ζωντανή σύνδεση από την Ορεστιάδα στην εκπομπή Ώρα Αιχμής ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τις υποδομές, Κώστας Βενετίδης. Ίσως από τα μεγαλύτερα συντονιστικά που κάναμε τα τελευταία χρόνια, γιατί ίσως για πρώτη φορά μπαίνουμε στο χειμώνα και έχουμε ορισμένα ρήγματα ανοιχτά. Επιστήσαμε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σταθμίσαμε όλα τα δεδομένα και από εκεί και πέρα περιμένουμε με αγωνία, μπορώ να σας πω. Πραγματικά είμαι ανήσυχος, γιατί εάν έχεις ανοιχτά ρήγματα η ανησυχία είναι έκδηλη, είναι δεδομένο αυτό.
από την πλευρά μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, που βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ήταν για την ώρα κάθε ησυχαστικός, επισημένοντας ωστόσο πως για τα επόμενα 24 ώρα ο βαθμός ετοιμότητας είναι επαυξημένος. Προς το παρόν θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή την ώρα που μιλούμε, ενώ περιμένουμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη βροχοπτώσεις, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Εμείς όμως, λόγω του ότι έχουμε στο παρελθόν αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, στην παρούσα φάση ετοιμαζόμαστε ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Η ανησυχία στον Εύρο εδράζεται στο γεγονός πως 9 ρήγματα παραμένουν ανοιχτά, με τον προβληματισμό να υπάρχει μεταξύ άλλων για τις περιοχές του Πραγκίου και του Ισαακίου. Ο Αντιπεριφερειάρχης ρωτήθηκε για το γεγονός, υπογραμμίζοντας πως υπήρξε κολλησιεργία από πλευράς πολιτείας και όχι από την Περιφερειακή Αρχή. Συνολικά είχαμε 17 ρήγματα από τις πλημμύρες του Μαρτίου. Τα νερά αποτραβήχθηκαν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Οι υπηρεσίες έκαναν τις ανάλογες μελέτες και αυτές οι μελέτες μαζί με την χρηματοδότηση η οποία απαιτείται και είναι 4 μεγάλα έργα ειδικότερα, τα οποία κρίνονται ως επίγοντα. Η χρηματοδότηση εστάλει ως αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών μέσα στον Ιούλιο. Δυστυχώς το Υπουργείο επί 2 μήνες, και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ολιγόρησε, καθυστέρησε. Συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν να συνομιλήσω 2 φορές με τον κύριο Σπίρτζη και τον κύριο Δέδε, να στείλω 2 επιστολές, να ασκήσω μεγάλες πιέσεις. Τελικώς, κύριε Σκεύα, αυτή η ολιγορία μας οδήγησε στο να έρθουν τα χρήματα μετά από πιέσεις στα τέλη, όπως σας είπα, Σεπτεμβρίου, και τον Οκτώβριο να περάσουμε αυτά τα 4 μεγάλα έργα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ο πλευράς Περιφερειακής Ενότητας, και έχοντας υπόψη το γεγονός πως ήδη βρισκόμαστε μέσα στο χειμώνα, με τον κίνδυνο πλημμυρικού φαινομένου να επικρέμεται ανά πάσα στιγμή, κατετέθη έτοιμα έτσι ώστε οι εναπομείνασες διαδικασίες να κυλήσουν με τη μορφή του κατεπήγοντος. Έτσι λοιπόν, τα έργα αυτά πέρασαν και από την Οικονομική Επιτροπή και το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, θα σταλούν στο Ελεκτικό Συνέδριο. Επικοινώνησα και με το Ελεκτικό Συνέδριο, ζήτησα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να εξεταστούν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, εργολάβους μέσα στα έργα. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε για πολλωστή φορά πως οι συναρμόδιες υπηρεσίες διέπονται από ετοιμότητα, τονίζοντας πως το απευκταίο ενδεχόμενο πλημμύρας που θα πλήξει τις περιοχές, η αποκατάσταση των οποίων καθυστέρησε, η ευθύνη θα βαραίνει την πολιτεία. Εφόσον και αν παραστεί ανάγκη, υπάρχει ετοιμότητα από τις υπηρεσίες. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι μια διαδικασία στην οποία εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, αλλά η ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί βαραίνει το Υπουργείο. Και σας το επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει και η αλληλογραφία, αλλά και η διαρκής επικοινωνία, είναι αυτά όλα καταγεγραμμένα. Επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, ότι το απόσπασμα τον κύριο Βενετίδη που είδατε ήταν στο πλαίσιο ζωντανής σύνδεσης εδώ στην ώρα εχμής. Την Παρασκευή που μας πέρασε υπάρχουν 9 μέτωπα ανοιχτά, και όταν λέω μέτωπα εννοώ φυσικά αναχώματα στα οποία υφίστανται ρήγματα, υπάρχει ανησυχία. Το εν λόγω ρεπορτάζ είναι μόλις χθεσινό. Οι εν λόγω δηλώσεις είναι χθεσινές και η προειδοποίηση από πλευράς Βουλγαρίας αφορά και στα επόμενα 24 ώρα. Κοινώς με την έλευση της Πινελόπης του καιρικού φαινομένου, όπως το βάφτισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, υπάρχει εντονότερη ανησυχία. Λέω του γεγονότος ότι χτυπά ουσιαστικά και περνά τόσο από τη δική μας περιοχή, όσο και από την αμιγώς από την βουλγαρική πλευρά. Γι' αυτό και οι περισσότεροι υδάτινοι όγκοι που αναμένονται. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε να μην είναι τόσο μεγάλη η έκταση και η έντασή του, να μην έχει προκληθεί και να μην προκληθεί και εν ευθέτω χρόνο μεγαλύτερη ζημιά στη Βουλγαρία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι επί της ουσίας η λεκάνη απορροής και εκτόνωσης μεγάλων υδάτινων όγκων έρχεται προς την δική μας περιοχή. Η δική μας περιοχή είναι η φυσική απόλυξη του ποταμού, γεγονός το οποίο οδηγεί στο πλημμυρικό δεδομένο που ζούμε πολλά χρόνια και όχι πλημμυρικό φαινόμενο όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Προλόγησα παρουσία στο στούντιο και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και εκεί ακριβώς θα πάμε, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Ασπιώτης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρου, είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτό. Αγαπητέ Στάθη Ασπιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σκεύα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ θερμότατα για την παρουσία. Και εμείς για την πρόσκληση, ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε και να αναδεικνύουμε έτσι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα κυρίως, αλλά και γενικότερα και οι συνταξιούχοι.
Είναι περίεργη καρέκλα η καρέκλα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Εύρου και το λέω όχι κατά το κοινό και κλισέ λεγόμενο ότι κάθεστε σε μια ηλεκτρική καρέκλα, αλλά αυτονόητα στο μακροσκελέστερο νομό της χώρας να προείστασε ενός οργάνου, μιας συλλογικότητας η οποία εν της πράγμας είναι αποδέκτης παραπώνων, προβλημάτων και καταγγελιών, προφανώς καθιστά την επόμενη μέρα δύσκολη. Είναι ένα θέμα συζήτησης αυτό. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να σταθώ αμιγώς στα γεγονότα της Τετάρτης που έρχεται. Διάβασα για δεμένα πλοία, για κινητοποιημένα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως στην πρωτεύουσα αλλά και σε πολλές πόλεις. Έρχεται πράγματι μια μεγάλη κινητοποίηση, κύριε Σπιώτη. Πώς ετοιμάζεται, πώς έχει ετοιμαστεί, πώς θα προχωρήσει η δική μας περιοχή σε αυτήν? Η δική μας κινητοποίηση προχωράει με την ενημέρωση πρώτα απ' όλα των σωματείων που είναι μέλη του εργατοπαλικού κέντρου, είτε του ιδιωτικού τομέα καθ' αυτό, είτε των ΔΕΚΟ, όπου έχουν ενημερωθεί όλοι για την ερχόμενη, για την Τετάρτη, την πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕ στις 10.30 το πρωί. Συμμετέχει και το εργατοπαλικό κέντρο. Μπροστά στο εργατοπαλικό κέντρο θα γίνει η κινητοποίηση. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο και μέσο να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε, όπως είπατε και εσείς, τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε κάθε κινητοποίηση που γίνεται, όχι μόνο στην τωρινή, στη μεθαυριανή, διότι τα προβλήματα και τα αιτήματά μας είναι πάρα πολλά. Απεργούμε κυρίως έχοντας υπόψη μας τον επικείμενο προϋπολογισμό που θα έρθει αρχές Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στην κυβέρνηση, όπου αν το ρίξει κάποιος μια ματιά θα διαπιστώσει ότι είναι ένας προϋπολογισμός για εμάς άδικος, διότι εμπεριέχει επιπρόσθετους φόρους περίπου 1 δις. Αυτό σημαίνει εν ολίγης ότι όλους αυτούς τους φόρους θα καλεστούμε και οι μισθωτικοί και οι συνταξιούχοι να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουμε. Είναι ένας προϋπολογισμός για εμάς άδικος, διότι εμπεριέχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα μνημονιακά χαρακτηριστικά και τα αντικοινωνικά, που είναι η συνέχιση του έμφυα, η μείωση του αφορολόγητου, οι πληστηριασμοί κατοικιών και γενικότερα η ισοπαίδωση της κοινωνικής ασφάλισης. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, Πρόεδρε. Είναι γενικότερο το ερώτημα, αλλά είναι υπαρκτό το γεγονός και ο λόγος από τον οποίο πηγάζει. Σας το έχω πει και σε άλλες συζητήσεις. Πολλές φορές βλέπουμε στην Αλεξανδρούπολη η συμμετοχή να είναι μικρότερη, δεν ξέρω ποιο είναι το επίθετο πρέπει να χρησιμοποιήσω, από την πρέπουσα θα πω. Έχουμε δει κινητοποίησεις σε άλλες πόλεις, όχι τις πολύ μεγάλες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά σε αντίστοιχα μεγάλες πόλεις με την Αλεξανδρούπολη, κινητοποίησεις να έχουν έναν μεγαλύτερο παλμό, να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή. Τολμώ να πω και λυπάμαι που το λέω, είναι συμπέρασμα με την εμπειρία αρκετών κινητοποίησεων που προηγήθηκαν. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη που δεν αφυπνίζεται εύκολα. Βλέπετε αυτό με το γεγονός της νεότερης διοίκησης του ΕΚΕ να έχει αλλάξει, έστω και σε μικρό βαθμό, να αρχίσουν να βγαίνουν περισσότεροι άνθρωποι κυριολεκτικά στον δρόμο και στον αγώνα? Κοιτάξτε, αυτό όντως ισχύει γενικότερα τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα μνημονιακά. Βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν ξεσηκώνονται και δεν συμμετέχουν. Είναι πολλά τα που μπορεί να σκεφτούμε και να πούμε πάνω στο θέμα αυτό. Αρχικά να πούμε ότι παλαιότερα κινητοποίησεις που γινόταν είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή από τις ΔΕΚΟ. Σήμερα η ΔΕΚΟ, στις ΔΕΚΟ μάλλον, όπως είναι γνωστό, οι εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή ΔΕΚΟ που δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν από το εργατοπαλικό κέντρο. Δηλαδή δεν βγάζουν αντιπροσώπους που να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία του εργατοπαλικού κέντρου λόγω του πολύ μικρού αριθμού εργαζομένων. Επομένως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αφού χάσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων από τη ΣΤΕΚΟ, έπρεπε να στραφούμε στον καθαρό ιδιωτικό τομέα. Εκεί δυστυχώς υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα διότι δεν είχαν δημιουργηθεί σωματεία σε πάρα πολλούς κλάδους. Αυτό εμείς το πετυχαίνουμε μέρα με τη μέρα. Κτίζουμε και φτιάχνουμε καινούργια πρωτοβάθμια σωματεία σε χώρους και κλάδους όπου δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε εκπροσώπηση, δεν υπήρχε στήριξη. Γενικότερα δεν υπήρχαν σωματεία για να μπορούν να καταφέρουν πράγματα για τους εργαζόμενους. Παράδειγμα, να αναφέρω τις μερικούς κλάδους. Είναι ο κλάδος του security, είναι ο κλάδος του delivery, είναι ο κλάδος σε σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα. Δεν υπήρχαν σωματεία. Έχουμε κάνει λοιπόν αυτή τη στροφή στον, θα έλεγα, καθαρό ιδιωτικό τομέα. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια,
διότι δεν συμμετείχαν γενικότερα σε συλλογικότητες, σε σωματεία οι εργαζόμενοι. Έτσι. Ενώ στις 10, όπως προανέφερα, ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι αυτονόητο ότι το ίδιο το ερώτημα πηγάζει από τη δική σας απάντηση. Μετά από 8 χρόνια βαθιάς ύφεσης, 9 ίσως και 10 υπαρκτής, 8 σίγουρα βαθύτερης οικονομικής ύφεσης. Τελικώς, ο φόβος του να μην χάσω τη δουλειά μου, αλλά και το ίδιο το γεγονός της απώλειας του μεροκάματο, είναι δύο πυλώνες, δύο σημαντικοί ή λιγότερο σημαντικοί λόγοι που δεν οθούν τον κόσμο σε κινητοποίηση. Ακριβώς. Ένας ακόμη παράγοντας είναι και αυτός ο οποίος αναφέρατε. Το μεροκάματο πλέον λιγοστό. Λιγοστό και μικρό, θα έλεγε κανείς. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο ένας που δουλεύει στον καθαρό ιδιωτικό τομέα να χάσει το μεροκάματο. Να θέλει, μάλλον, να το χάσει. Είναι πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, παρ' όλα αυτά, εμείς δεν ησυχάζουμε, δεν επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι όλα είναι καλά σε καμιά περίπτωση. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πρέπει να πείσουμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να συμμετέχουν στα σωματεία, να γράφονται, για να μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, να γνωρίζουν ποιος είναι ο αύριο μισθός τους, να γνωρίζουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αυτό το κάνουμε καθημερινά. Απλά θέλει αρκετό χρόνο και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Κύριε Σπιώτη, είπατε προηγουμένως ότι ένας από τους στόχους σας και κάτι στο οποίο επενδύετε και είναι πολύ θετικό που το ακούμε αυτό, είναι να δημιουργήσετε, και το έχετε ήδη κάνει πράξη, να δημιουργήσετε νέα σωματεία σε χώρους και σε επαγγελματικές δομές και υποδομές όπου δεν υφίστανται. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπετε εν της πράγμαση αυτά τα νέα σωματεία να έχουν κόσμο, να συσπηρώνεται κόσμο κοντά του και δευτερευόντω, αν αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν σε μια κινητοποίηση, σκεπτόμενο κανεί ότι οι ίδιε οι κινητοποίησει στην Αλεξανδρούπολη είναι εν τη πράγμαση κινητοποίησει που συγκεντρώνουν λιγότερο κόσμο. Κοιτάξτε, γράφονται και με δυσκολία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο χέρι μα είναι να του πείσουμε. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν άγνοια. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Έχει τύχει δηλαδή να έρθει εργαζόμενο στο γραφείο και να ρωτήσει αν ισχύει το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχας στο ιδιωτικό τομέα. Κάτι το οποίο όλοι το ξέρουμε ότι δεν έχει καταργηθεί. Και όμως είναι η άγνοια αυτή λοιπόν που είναι απέναντί μας και προσπαθούμε με την εμπειρία που έχουμε πλέον αυτά τα χρόνια. Εγώ είμαι στον 4ο χρόνο πρόεδρος. Να εκπαιδεύσουμε όσο γίνεται και να γνωρίσουμε στους εργαζόμενους ποια είναι τα δικαιώματά τους. Αυτό θα γίνει σίγουρα πιο αποτελεσματικά μόνο όταν θα συμμετέχουν και όταν βρίσκονται στα πρωτοβάθμια σωματεία. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με το γεγονός των καταγγελιών. Τολμώ να πω ότι με έχουν και εμένα προσεγγίσει off camera άνθρωποι, είτε στο ρεπορτάζ είτε εκτός, για να μου πούν ότι ξέρεις, στο δικό μου εργασιακό χώρο έχω υπογράψει τάδε σύμβαση και δουλεύω τάδε συν ώρες. Έχω υπογράψει για 4 ημέρες και δουλεύω εξαήμερο. Καταγγελίες οι οποίες είναι πολύ, πολύ υπαρκτές σε πολλά εργασιακά περιβάλλοντα. Ωστόσο, κύριε Σπιώτη, δεν ξέρω αν αυτές οι καταγγελίες πέρα από το off camera, αν φτάνουν και σε εσάς, έρχονται οι αναφορές, γίνονται καταγγελίες, πόσο εύκολα, πόσο δύσκολα. Κοιτάξτε, καταγγελίες σε εμάς γίνονται όταν ήδη η κατάσταση έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Δηλαδή όταν έχει απειληθεί ο εργαζόμενος με απόλυση, έτσι, ή δεν του δίνουν την άδεια, ή δεν του δίνουν τα δώρα, τα επιδόματα, τότε μόνο έρχεται να κάνει την καταγγελία. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι θα υπάρξει παρέμβαση από εμάς, μέσω της επιθεώρησης εργασίας, θα κυνηγήσουμε δηλαδή αυτή την περίπτωση, την κάθε περίπτωση. Και επομένως φοβάται ότι το αποτέλεσμα ενδεχομένως να είναι και αρνητικό, να χάσει δηλαδή τη δουλειά του. Αν και η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πρώτα να δούμε έτσι ποιοι είναι οι τρόποι, καλύτεροι τρόποι για να λυθεί ένα πρόβλημα εργασιακό, με αποτέλεσμα να μην χάσει και ο εργαζόμενος τη θέση του. Σε καμία περίπτωση όμως, όταν υπάρχει αδικία, εκμετάλλευση, εκεί είμαστε κάθετοι και θα το φτάσουμε μέχρι τα όρια.
Ένα αίτημα το οποίο και εσείς μου είχατε καταθέσει πολύ πρόσφατα και μάλλον διαχρονικά, απλά πολύ πρόσφατα έτυχε να το συζητήσουμε εκ νέου, ήταν η αναγκαιότητα συγκρότησης τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Ορεστιάδα. Εχθές μίλησα με την κυρία Γκαρά, μου είπε ότι έγινε πράξη με το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε, το πρόσφατο νομοσχέδιο που πέρασε στην Βουλή και έχει να κάνει με την ρύθμιση, με τις ασφαλιστικές φορές αφενός, το ένα του σκέλος και το δεύτερο με το ΣΕΠΕ. Έρχεται λοιπόν και υλοποιείται, κυρία Σπιώτη, ότι φάνηκε ότι θα προχωρήσει γρήγορα. Αυτό τουλάχιστον με διαβεβαίωσε και η ίδια η βουλευτής. Θέλω να ρωτήσω τι λύσεις θα έρθει να δώσει αυτό ως εσάς, αλλά και πόσο μεγαλύτερη σιγουριά παρέμβασης, το θέτω εντός εισαγωγικών, και στο βόρειο κομμάτι του νομού. Αυτό είναι όντως ευχάριστο. Είναι από τα θετικά έτσι, που περνάει η κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων και ειδικότερα των εργατικών κέντρων και του εργατικού κέντρου νομού Εύρω Αλεξανδρούπολης. Να γίνει ένα υποκατάστημα στον Βόρειο Εύρο γενικότερα, διότι όπως είναι γνωστό, ο Εύρος είναι ένας μακρύς νομός και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να καλυφθεί με το τοπικό κατάστημα της επιθεώρησης εργασίας της Αλεξανδρούπολης. Καταλαβαίνουμε ότι να ξεκινήσει κάποιος από εδώ και να φτάσει στον Εύρο θέλει τουλάχιστον μια μισή ώρα. Έτσι, και πόσο άλλο για να μπορέσει να κάνει ελέγχους. Επομένως, χαιρετίζουμε αυτή την κίνηση από την κυβέρνηση. Είναι πολύ θετικό για εμάς. Θα μπορέσει να καλυφθεί ικανοποιητικά ο Βόρειος Εύρος, διότι θα υπάρχει και στελέχος. Γιατί ήταν και ένα από τα προβλήματα ήταν ότι είχαμε και πολύ λίγο προσωπικό στην Αλεξανδρούπολη. Επομένως, με το προσωπικό που θα μπει εκεί στην επιθεώρηση εργασίας της Ορεστιάδας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Αν και εμείς δεν τοποθετηθήκαμε αν θα είναι Ορεστιάδη δημότικο, αλλά καλώς. Με διαβεβαίωση ότι θα καλύπτει και τους τρεις δήμους, δηλαδή και το κεντρικό και το βόρειο κομμάτι. Συνεπώς, θέλω να πιστεύω ότι γεωγραφικά θα υπάρχει αυτή η κάλυψη. Ναι. Αναμένουμε να υλοποιηθεί, το βλέπουμε θετικά. Θα μπορέσει να κάνει αρκετούς ελέγχους, να σταματήσουμε όσο γίνεται την εισφορο διαφυγή και γενικότερα για εμάς να υπάρχουν έτσι, να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι υπάρχει και μια επιθεώρηση στο βόρειο κομμάτι του Εύρου για να μπορεί να επιζητεί λύσεις στα προβλήματα. Επιτρέψτε μου να συνοψίσουμε με την αναφορά στην κινητοποίηση της Τετάρτης. Το μέρος είναι γνωστό, είναι το κτίριο του εργατικού κέντρου. Τι ώρα, κύριε Ασπιώτη, και με τι παλμό? Έτσι, 10:30 το πρωί. Όλοι να δώσουμε δυναμικά το παρόν. Οι απεργίες πρέπει να συνεχίζονται. Εμείς επιδιώκουμε την επαναφορά του κατώτου μισθού στα 751 ευρώ, την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων χωρίς καμία παρέμβαση από την εκάστοτε κυβέρνηση, το εκάστοτε Υπουργείο, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπου θα μπορέσουν να καλύψουν και θεσμικά αλλά και μισθολογικά, όπως είπατε, τους εργαζόμενους. Να δώσουμε όλοι δυναμικά το παρόν, γιατί καμία κινητοποίηση δεν πάει χαμένη. Όσο βέβαια περισσότερος κόσμος έρθει στην κινητοποίηση, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο παλμός, τόσο πιο δυναμική θα είναι η κινητοποίηση, τόσο πιο δυναμικό θα είναι το μήνυμα που θα στείλουμε προς την κυβέρνηση. Την καλύτερη δυνατή επιτυχία σας ευχόμαστε και την καλύτερη δυνατή, τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, κύριε Ασπιώτη, για το χρόνο και για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να ενημερώσω το κοντρόλ. Δεν θα πάμε στο απόσπασμα τη συζήτηση με τον στρατηγό. Θα πάμε ωστόσο σε θέμα το οποίο έχει να κάνει, είναι ρεπορτάζ και έχει να κάνει. Δείτε το μαζί μας, κύριε Ασπιώτη, θα σας ενδιαφέρει. Έχει να κάνει με τον απόϊχο της Black Friday. Γιατί σήμερα έχουμε την Cyber Monday. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν την γνώριζα. Περισσότερα πράγματα με εσάς θα μάθω και εγώ στο θέμα που ακολουθεί. Μετά την Black Friday ή ακόμα και την Black Week που διανύθηκε, ένα νέο ξενόφερτο προθετικό δρόμενο ισχύει σήμερα σε όλη τη χώρα και αυτό είναι η Cyber Monday, ο λόγος για την κυβερνοδευτέρα, δηλαδή την ημέρα που οι προσφορές των καταστημάτων ισχύουν για τις διαδικτυακές αγορές. Η Cyber Monday είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε στην Αμερική εδώ και 6 χρόνια. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Black Friday. Η μεγάλη διαφορά που έχει είναι ότι αφορά μόνο ηλεκτρονικές αγορές. Δηλαδή δεν έχει να κάνει όπως το Black Friday που πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα και παίρνουμε σε προσφορά ήδη. Στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται πάρα πολύ έντονα τα τελευταία 2 χρόνια. Αφού έχετε επισκεφτεί έναν ιστότοπο και πριν εισάγετε σε αυτόν τα προσωπικά σας στοιχεία και τις λεπτομέρειες πληρωμής, ένας πρώτος τρόπος προστασίας είναι να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση HTTPS, η οποία υποδεικνύεται με ένα εικονίδιο λουκέτου στα αριστερά της γραμμής διευθύνσεων URL στο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, η παρουσία του λουκέτου και μόνο δεν σημαίνει ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής, καθώς όλο και περισσότεροι παράνομοι ιστότοποι εκμεταλλεύονται την εύκολη διαθεσιμότητα των πιστοποιητικών που επιτρέπουν συνδέσεις HTTPS. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε όλοι, είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις αγορές μας μέσω ίντερνετ. Δηλαδή,
όταν μπαίνουμε σε μια σελίδα να αγοράσουμε κάτι, πρέπει να φροντίζουμε πάντα να ξέρουμε ποια είναι αυτή η σελίδα, να είναι κάποιο επώνυμο κατάστημα και όχι κάτι το οποίο βγήκε τελευταία στιγμή και εμφανίστηκε με μεγάλες προσφορές. Γενικά θέλουμε προσοχή λίγο να κοιτάξουμε τις μεγάλες προσφορές. Μπορεί να πέσουμε σε κάποιον επιτίδιο που θέλει να εκμεταλλευτεί την ημέρα. Ένα δεύτερο πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας και να κοιτάμε επάνω στον φιλομετρητή, στον browser που ανοίγουμε και χρησιμοποιούμε, να υπάρχει στη διεύθυνση ένα πράσινο κλειδάκι που δείχνει ότι είναι ασφαλείς οι αγορές μας μέσα από αυτό το site. Χρησιμοποιούνται δηλαδή τέτοιες τεχνολογίες και πρωτόκολλα, ώστε να μην μπορέσει κάποιος να μας κλέψει τον αριθμό της πιστωτικής μας κάρτας ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δίνουμε μέσα προσωπικά δεδομένα. Πάνω απ' όλα, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες τους οι αγορές γίνονται σε νόμιμους ιστότοπους που έχουν δοκιμαστεί και κριθεί ως αξιόπιστοι για online αγορές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε περίεργες διευθύνσεις, σε προσφορές με ύποπτα χαμηλές τιμές, καθώς και σε site που προσφέρουν υποστήριξη πελατών για δωρεάν υπηρεσίες email. Ένα τρίτο που πρέπει και τελευταίο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι, αφού δούμε την οποιαδήποτε προσφορά, φυσικά να ελέγξουμε και οπουδήποτε αλλού μπορούμε, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εάν αυτή η προσφορά τελικά μας ωφελεί και δεν έχει κρυμμένα κόστη. Δηλαδή, πολλές φορές θα δούμε τιμές μέσα στο ίντερνετ, οποίες είναι πολύ θελκτικές, αλλά περιέχουν κρυφές χρεώσεις. Για παράδειγμα, χρέωση επειδή χρησιμοποιούμε πιστωτική κάρτα, στα μεταφορικά υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ειδικά για εμάς που ζούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στην επαρχία. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα μεταφορικά, άρα η τιμή ανεβαίνει πάρα πολύ. Ο χρόνος παράδοσης επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να κοιτάξουμε. Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας πότε παραδίδεται, να το γράφει εμφανώς. Και φυσικά, όσο ηλεκτρονικό και να είναι, ένα τηλέφωνο στο κατάστημα δεν βλάβει ποτέ, γιατί η επαφή με τον φυσικό πολιτή είναι σαφώς καλύτερη και έτσι μας δίνει και περισσότερες πληροφορίες και αισθανόμαστε και πιο ασφαλείς για την αγορά που θα κάνουμε. Με συζήτηση θα συνεχίσουμε το ρεύμα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Έχω την χαρά και την τιμή μετά την τηλεφωνική φιλοξενία να έχω και την live συζήτηση εν της πράγμασης μπροστά σας και μπροστά μου. Ευχαριστώ θερμά τον διεθνολόγο, συγγραφέα, αναλυτή, άνθρωπο με πολλές ιδιότητες και πολλούς προβληματισμούς, κυρίως τον κύριο Ιωάννη Μίτσιο που είναι κοντά μου. Κύριε Μίτσιο, καλησπέρα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα να πω στους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν και μας ακούν. Προφανώς ότι η συζήτηση είναι μαγνητοσκοπημένη, είναι λίγες ώρες πριν από τη ζωντανή μετάδοση της εκπομπής και αυτό ελέω του γεγονότος ότι την ώρα της εκπομπής εσείς βρίσκεστε και παρουσιάζεστε σήμερα το βιβλίο σας στην Αλεξανδρούπολη. Το στίχημα της αναγέννησης το έχω μπροστά μου. Το στίχημα της αναγέννησης, το μέλλον της Ελλάδος, ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Ένα βιβλίο το οποίο αποτέλεσε την αφορμή και της δικής μας ραδιοφωνικής συζήτησης πριν από πολύ λίγο καιρό. Μια συζήτηση βέβαια η οποία περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα διεθνή γεγονότα. Οφείλω ως οικοδεσπότης να ξεκινήσω από την ουσία του βιβλίου, κύριε Μίτσιο. Δεν είναι το πρώτο σας. Είναι ένα πολύ πυκνό πόνημα σκέψεων και προβληματισμών, αλλά και εκτιμήσεων, και θέλω να σταθώ σε αυτό. Το αυτονόητο ερώτημα είναι αν το στοίχημα της αναγέννησης, το οποίο είναι το ζητούμενο, είναι και επιτεύξιμο για τη χώρα μας σήμερα και με το βλέμμα στο αύριο. Το βιβλίο ουσιαστικά είναι η δεύτερη έκδοσή του, η πρώτη έγινε το 2012, είναι διπλάσιο σε μέγεθος, σε υλικό. Όπως είναι δομημένο, δίνει στον μέσο αναγνώστη μια εικόνα του πώς φτάσαμε ως εδώ, τις αιτίες, τη σημερινή κατάσταση χώρας, με στατιστικά στοιχεία, με ενημέρωση, με απλό κατανοητό τρόπο. Στη συνέχεια το άλλο κομμάτι είναι προτάσεις για το αύριο, όχι μόνο διαπιστώσεις, ποια είναι τα δυνατά μας στοιχεία σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν πολιτισμός. Και βέβαια όλο αυτό το εντάσσουμε σε ένα διεθνές και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο οποίο πάντα ως διεθνολόγοι και ως άνθρωποι που γράφουμε για αυτά τα ζητήματα, ουσιαστικά αναλύουμε το περιβάλλον που η Ελλάδα βρίσκεται και λειτουργεί και δέχεται πιέσεις, η διπλωματία ή ανάλογα οι διεθνείς ευκαιρίες που υπάρχουν. Και σε αυτό το πλαίσιο, και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο, λοιπόν, δίνουμε μια εικόνα του πού πάνε τα πράγματα και πώς εμείς βρισκόμαστε μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον. Το στίχημα της αναγέννησης, καταλήγω ότι κάθε στίχημα, και ιδιαίτερα ένα στίχημα που έχει να κάνει με την εθνική μας επιβίωση στο μέλλον, πρέπει να κερδιθεί. Ανεξάρτητα τον πόνο, τις θυσίες, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε και ένα όραμα για το αύριο για να το κερδίσουμε το στίχημα. Εξάλλου, 3.000 χρόνια είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί. Έχουμε περιόδους δύσκολες, περιόδους εύκολες, ακμή, παρακμή. Η παρακμή φέρνει την αναγέννηση.
Η ιστορία κάνει κύκλους και πιστεύω ότι μετά από λίγο καιρό, ενώντας όλες τις ζωντανές δυνάμεις του τόπου, μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν ανέφερα τυχαία τη λέξη επώνυμα και ούτε το γεγονός ότι πράγματι προτείνεται και λύσεις μέσα, κύριε Μίτσιο. Δεν είναι μόνο μια καταγραφή της συνθήκης και των συνθήκων που διέπουν τη δική μας γεωγραφική περιοχή και την ευρύτερη γειτονιά μας. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι η λήψη χρόνου πέρασα πολύ επιφανειακά το βιβλίο, αλλά σίγουρα είδα αρκετά ερεθίσματα προκειμένου να εμβαθύνω σε αυτό. Θα εκμεταλλευτώ τα συγκεκριμένα πάντα λεπτά που έχουμε μπροστά μας, μπαίνοντας απευθείας στο ψητό των εξελίξεων και των θεμάτων που τρέχουν. Άλλωστε, πρέπει να το πω, βρίσκεστε σε μια περίοδο περιοδίας επί της ουσίας για το βιβλίο. Ακριβώς. Φίλοι μας, φίλοι ακροατές, θα έχουν τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες να σας δουν και σε υπόλοιπες πόλεις περιφέρειας. Πού θα βρεθείτε, να το πούμε. Έγινε στην Καβάλα την Παρασκευή, σήμερα στην Αλεξανδρούπολη και αύριο Τρίτη στην Κομωτινή. Αύριο στην Κομωτινή, λοιπόν, θα πάω σε θέματα τα οποία θίγει το βιβλίο, ξεκινώντας τα όμως και καταγράφοντάς τα με την εντελώς real-time ματιά της παρούσας συνθήκης. Κύριε Μίτσιο, η αλήθεια είναι ότι το Brexit αποτελεί ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Αποφάσισε να το διανύσει η Μεγάλη Βρετανία. Η συμφωνία ήρθε μόλις σε 38 λεπτά με τις Βρυξέλλες. Βέβαια, το μείζον τώρα για την Τερέζα Μέι είναι πώς αυτή η συμφωνία θα περάσει μέσα από το δικό της κοινοβούλιο. Πολύ δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολη συνθήκη, η οποία δύναται να οδηγήσει πού. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο για το Brexit πριν 2 χρόνια, μόλις έγινε το δημοψήφισμα. Και αναφέρω μέσα αν αυτό θα είναι το Brexit μια καινούργια επανάσταση για την Αγγλία ή για την Ευρώπη την ίδια. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει στο παρελθόν βρεθεί κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε ένα αντίστοιχο μοντέλο. Αυτό είναι πιλωτικό, πρώτη φορά γίνεται. Και μάλιστα μια χώρα του μεγέθους της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία μπήκε μετά πολλών βασάνων, μπήκε το 1972 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά από αλλεπάλληλα βέτο του Ντεγκόλ. Δεν ήθελε η Γαλλία τότε να βάλει την Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια δεν μπήκανε με το όνομα Μεγάλη Βρετανία, επειδή η Γαλλία έχει μια περιοχή που λέγεται Βρετάνη, και μπήκαν ως United Kingdom, ως Ηνωμένο Βασίλειο. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός διαζυγίου και ξέρετε και στη ζωή την καθημερινή. Υπάρχουν διαζύγια τα οποία είναι βελούδινα, με καλές προϋποθέσεις, με όρους και συμφωνίες. Υπάρχουν και διαζύγια τα οποία μπορεί να οδηγήσουν απότομα σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, με αυτό που αποφάσισε χθες το βράδυ, ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι τώρα στη βρετανική πλευρά. Η May, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, συμφώνησε με τον Γιούνκερ και κυρίως με την Γερμανία, που αυτή έχει το πάνω χέρι σε μεγάλο βαθμό στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και πλέον τώρα είπαν ότι η συμφωνία δεν είναι επαναδιαπραγματεύσιμη. Άρα λοιπόν, όπως είναι αυτό το σύμφωνο 525 σελίδες, είναι κάτι μικρές αλλαγές που κάνανε για να ικανοποιηθεί η Ισπανία κυρίως με το Γιβραλτάρ και ενδεχομένως οι κυρίαρχες βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, διότι μετά θα βγαίνουν από τις βρετανικές βάσεις και θα πηγαίνουν σε τρίτη χώρα, δεν θα είναι στην ίδια χώρα, και κάποια άλλα στο εμπόριο. Η αίσθηση μου είναι ότι το πολιτικό σύστημα της Αγγλίας δεν θα το μπορέσει να το απορροφήσει αυτό. Δεν μπορώ να διακινδυνεύσω την πρόβλεψη, αλλά νομίζω ότι η ιδιοσυγκρασία του βρετανικού λαού θα το απορρίψει, των εκπροσώπων του. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι προφανές ότι η όποια πρόβλεψη είναι ρυψοκίνδυνη. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούμε εύκολα να κοιτάξουμε μπροστά, δεν μπορούμε να αγγίξουμε καμία κρυστάλλινη σφαίρα για να πούμε ότι θα γίνει το ένα ή το άλλο. Στην υπόθεση εργασίας όμως, η οποία φαντάζει και η πιθανότερη αυτή τη στιγμή, που είναι πράγματι αυτή η μη απορρόφηση, η απόρριψη από πλευράς κοινοβουλίου, αλλά ακόμη και η απόρριψη από πλευράς κοινής γνώμης. Τι συζητήσεις δύναται να ανοίξει εκ νέου στη βρετανική κοινωνία, κύριε Μίτσιο, και το ρωτώ σκεπτόμενος ότι και το ίδιο το δημοψήφισμα πέρασε με ένα πολύ οριακό ναι. Φτάσαμε 2,5 χρόνια μετά σε μια συμφωνία την οποία οι ίδιοι εκπρόσωποι του Βρετανικού Κοινοβουλίου κρίνουν ως μη συμφέρουσα για το νησί. Μπορεί να ανοίξει εκ νέου την ίδια τη συζήτηση για μη έξοδο ή μη λυμένη απόφαση. Αυτό είναι ένα από τα 3 σενάρια που κυκλοφορούν. Δηλαδή να παραιτηθεί η ΜΕΗ σε περίπτωση που δεν το περάσει στη Βουλή. Μπορεί να παραιτηθεί νωρίτερα αν μαζευτούν κάποιες υπογραφές να τις κάνουν πρόταση μορφής μέσα από το ίδιο το κόμμα, να προκηρύξει καινούργιες εκλογές, να έχουμε ένα άλλο τοπίο, και θα έλεγα ότι καινούργιο δημοψήφισμα δεν νομίζω ότι θα το κάνουν οι Βρετανοί.
Το κρατώ και το σημειώνω. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, παρακολουθούσα τα ονόματα των κυρίων δελφίνων, των διαδόχων, οι οποίοι φαντάζονται ως οι πιθανότεροι. Και είδα πρόσωπα και ανθρώπους οι οποίοι κράτησαν περίεργη στάση εξ αρχής. Άλλοι ήταν απολύτως αρνητικοί, άλλοι και ο επικρατέστερος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στάθηκε στα θετικά της εξόδου, ωστόσο τώρα υπογραμμίζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί, πως είναι μια συμφωνία όπως διαμορφώθηκε ο σκελετός της από πλευράς Ευρώπης, η οποία δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση στο νησί, αλλά δεν υπάρχει και άλλος δρόμος. Δεν είναι τρομακτικά αντιφατικά αυτά τα δύο? Ξέρει που θέλει να βαδίσει τελικώς η ίδια η κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας? Ούτε αυτό το ξέρει, αλλά ούτε και το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας. Είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα, πιο χαοτική από αυτή που ήταν το δικό μας το 2015. Βλέπετε, ο Κόρμπιν περιμένει στη γωνία. Ούτε οι εργατικοί έχουν συγκεκριμένη άποψη για το ναι ή το όχι. Έχουν μια επαμφωτερίουσα στάση. Από την άλλη πλευρά, οι οικονομικοί παράγοντες της Αγγλίας συμφωνούν με αυτό. Δηλαδή, τη στηρίζουν τη ΜΕΗ και τη λύση αυτή. Βέβαια, τα αρνητικά για την Αγγλία θα είναι πολύ έντονα και για τη λίρα και για τα στεγαστικά και για τις τιμές των ακινήτων και για τις μετακινήσεις, αλλά και το διεθνές εμπόριο, το οποίο δεν θα μπορεί να το κάνει ανεξάρτητα η Αγγλία, γιατί κάποιες παραμέτρους έχουν να κάνουν με την τήρηση των κανόνων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Νομίζω ότι, όπως την είδα λίγο με τα περισσότερα στοιχεία, δεν είναι και πολύ προς το συμφέρον της Αγγλίας αυτή η συμφωνία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν αλλάξω ενότητα, γιατί τα διεθνή, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εντονότατες εξελίξεις στα διεθνή, το λέγαμε και off camera, είναι πραγματικότητα και το αναφέρω και on record. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η ίδια η Μεγάλη Βρετανία, τελικώς πόσο ενωμένο βασίλειο είναι? Και το ρωτώ σκεπτόμενος ότι από πλευρά Σκωτίας υπήρξε αντίδραση, από πλευρά Ουαλίας το ίδιο, τελικώς βλέπουμε ένα τρισυπόστατο, τετράκισυπόστατο κράτος, το οποίο δεν ξέρει πού να βαδίσει, έχει μία ηγεσία η οποία δεν ξέρουμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί την επόμενη μέρα. Τελικώς όλα τα κομμάτια του ίδιου μοσαϊκού συμφωνούν για το σενάριο της επόμενης ημέρας? Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο και δεν ξέρω αν μπορούν να το διαχειριστούν τόσο εύκολα. Μπορεί να έχουν την κοινοπολιτεία, τις επαφές, τις παλιές αποικίες που έχουν ένα άλλο μοντέλο συνεργασίας. Απ' την άλλη μεριά, τα εντός αγωγικών, τα ξαδερφάκια της Αγγλίας, που είναι η Αμερική, ο αγγλοσαξονικός παράγοντας, πάντα παίζει μεγάλο ρόλο και στην παγκόσμια οικονομία και στις στρατιωτικές συμμαχίες. Είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα αυτό. Και βέβαια, να το πάρουμε και από την άλλη μεριά, θα είναι δύσκολο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι χάνει ένα από τα δύο μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα μείνει μόνο η Γαλλία. Πυρηνική δύναμη και σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς έχει μόνο η Γαλλία, φεύγοντας το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αριθμό ευρωβουλευτών, σε χρήματα τα οποία νομίζω είναι 72 δισεκατομμύρια το χρόνο, τα οποία δεν θα πληρώνει η Αγγλία πλέον στο ευρωπαϊκό μπάτζετ, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Άρα θα έχουμε και εδώ άλλες παρενέργειες. Είναι ένα κεφάλαιο με το οποίο θα μπορούσαμε να κλείσουμε σχεδόν την εκπομπή. Ωστόσο, επειδή επαναλαμβάνω ότι στα διεθνή έχουμε εξελίξεις, έχουμε θέματα τα οποία τρέχουν και έχουμε ματιές οι οποίες στρέφονται προς πολλές πλευρές, θα γυρίσω στα αμιγώς δικά μας, στη δική μας γειτονιά. Προφανέστατα, το διεθνές ενδιαφέρον και τα διεθνή βλέμματα είναι στραμμένα προς τα δικά μας νότια και ανατολικά σύνορα, κοιτάζοντας πάντα προς την πλευρά της Κύπρου, στα οικόπεδα και στην μάχη των υδρογονανθράκων, το θέτω εντός και εκτός εισαγωγικών. Τελικώς, κύριε Μίτσιο, σε αυτήν την μάχη, στην οποία κύριος παίχτης είναι και η Τουρκία, χωρίς εν της πράγμασης να έχει υπογράψει το διεθνές δίκαιο, πράγμα τρομερά αντιφατικό, τι εξελίξεις βλέπετε να υπάρχουν μετά την εμπλοκή και το γεωτρύπανο της ExxonMobil, και έχοντας υπόψη ότι πέρα από εμάς και από την Κύπρο υπάρχουν συμφέροντα διεθνή τα οποία επηρεάζονται αμεσότατα από τις όποιες μελλοντικές κινήσεις της γείτονας? Το μυστικό στην όλη ιστορία είναι η τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον με φυσικό αέριο. Ο αγωγός που έχει υπογραφεί και συμφωνία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος, και στη συνέχεια να πηγαίνει το φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη, είναι ο ένας οφειλοδυτικός, ας με επιτραπεί, άξονας σε συμμαχία. Απ' την άλλη μεριά είναι το ρωσικό αέριο, το ιρανικό αέριο, που μέσω από Τουρκίας θα οδεύσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα δύο είναι ανταγωνιστικά. Η Τουρκία, ξέρετε, έχει μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν έχει ίδια ενεργειακές πηγές. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι ότι πρέπει να βασίζεται στο φυσικό αέριο που εισάγει από τη Ρωσία σε πολύ μεγάλο βαθμό και από το Ιράν.
και από χώρες της Μέσης Ανατολής. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία για την Τουρκία να παρέμβει και να ζητήσει και αυτή κομμάτι από την πίτα, επειδή γίνεται όλο αυτό. Από την άλλη μεριά βέβαια, και για γεωπολιτικούς λόγους, μια απομόνωση της Τουρκίας, η οποία κοντεύει 90 εκατομμύρια, δεν είναι εύκολο να απορροφηθεί από το κατεστημένο και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Να πούν δηλαδή ότι η Κύπρος μόνη της, με το Ισραήλ, με την Ελλάδα και την Αίγυπτο, κάναν όλη αυτή τη συμμαχία χωρίς εμείς να πάρουμε ούτε ένα κυβικό φυσικού αερίου. Το ζήτημα είναι αν η Τουρκία επιδιώξει κάτι, να γίνει κάποιο τετελεσμένο γεγονός, ούτως ώστε είτε εμείς είτε η Κύπρος να συρθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αυστηρή ουδετερότητα της Δύσης. Αυτό είναι ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να έχουμε γεγονότα τα οποία, σε συνδυασμό με αυτά που συμβαίνουν και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία επάνω, να ξεφύγουν από τον έλεγχο το δικό μας και μετά να έχει να κάνει μόνο η υπερδυνάμιση. Δηλαδή, αν η Τουρκία ως μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να πάρει το μέρος ή της Ρωσίας ή της Αμερικής, παραδείγματος χάρη κλείνοντας τα στενά του Βοσπόρου για το ρωσικό ναυτικό κατεβαίνοντας στη Μεσόγειο μετά από μια κλιμάκωση των γεγονότων στην Αζωφική θάλασσα που εξελίσσονται, είναι εν εξελίξει όλα αυτά. Άρα λοιπόν ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων είναι μπροστά μας όλο αυτό και να δούμε τώρα και τι θα αποφέρουν οι πρώτες γεωτρήσεις, τα πρώτα σχέδια, αν όντως οι φλέβες φυσικού αερίου που πιστεύετε ότι υπάρχουν θα αποδώσουν. Και όλο αυτό είναι ένα μεγάλο παιχνίδι σκακιού, ξέρετε, στην Ανατολική Μεσόγειο. Βάζετε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο στη συζήτηση και αυτή έχει να κάνει με στον απόϊχο των χθεσινών και σημερινών εν εξελίξει, όπως πολύ σωστά είπατε, γεγονότων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σας το μετέφερα off camera. Θέλω την απάντηση on camera, γιατί δεν προλάβαμε να τη συζητήσουμε και είναι γεγονός. Η Τουρκία έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαχρονικά, με πολύ περισσότερα επεισόδια τα τελευταία χρόνια, πατάει μονίμως σε δύο βάρκες. Mm-hmm. Πατάει στο πλοιάριο της Ρωσίας και του ανατολικότερου μπλοκ και συμφερόντων. Την ίδια ώρα πατάει γερά και στην βάρκα και στο πλοιάριο της Δύσης με γνώμονα τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση τέτοιας κλιμάκωσης, κύριε Μίτσικο, θα πρέπει να αποφασίσει σε ποια βάρκα θα βαδίσει τελικώς. Είναι έτοιμη η Τουρκία, η οποία διέπεται από οικονομική κρίση ταυτόχρονα, να αποφασίσει και να πάρει ενεργά το μέρος της μίας ή της άλλης πλευράς? Θα είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο αυτό της Τουρκίας. Η Τουρκία σε γενικές γραμμές πάντα είχε αυτή την πολιτική του επιτίδιου ουδέτερου. Διαχρονικά, δηλαδή δεν έπαιρνε μέρος στις κρίσεις. Τη μεγάλη εντός εισαγωγικών ζημιά που έπαθε η Τουρκία ήταν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που ουσιαστικά διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ τώρα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Οι συμφωνίες που υπέγραψε με τη Ρωσία για ενεργειακή συμμαχία και για στρατιωτικούς εξοπλισμούς δεν είναι τόσο εύκολο να τους ισορροπήσει με την παρουσία της ως δεύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μέσα μετά την Αμερική. Η Δύση είναι λίγο δύσκολο να φανταστεί στο δυτικό πυλώνα ασφαλείας μια χώρα όπως η Τουρκία που να μην είναι στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν εκεί θα έρθει η ώρα της κρίσης και η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την ίδια την Τουρκία. Και βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο μετά η Ρωσία με την Αμερική θα, εντός εισαγωγικών, θα το χοντρίνουν όλο αυτό και μπορεί να πάμε δηλαδή και σε θερμά επεισόδια. Μπορεί το ΝΑΤΟ να στείλει στρατό στην Μαύρη Θάλασσα. Αν θα χρειαστεί και εμείς να πάμε στην Μαύρη Θάλασσα με νατοϊκή αρμάδα επάνω. Αν ο Ποροσέγκο, μου κάνει πολύ εντύπωση, μέσα σε ένα 24ωρο και κήρυξε και στρατιωτικό νόμο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δηλαδή για ένα ενδεχομένως τέτοιας κλίμακας επεισόδιο, νομίζω ότι πολύ γρήγορα άρχισαν τα αντανακλαστικά να λειτουργούν. Απ' την άλλη πλευρά, τι θα γίνει αν αυτό φύγει από κάποιον έλεγχο και γίνουν εχθροπραξίες και σε επίπεδο στρατιωτικών στα σύνορα Ρωσίας, Ουκρανίας, που θα εμπλέξει γενικότερα την περιοχή. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί καταγράφουμε, επαναλαμβάνω, την κατάσταση με γνώμονα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν ακόμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην προκειμένη περίπτωση δεν μένει παρά να αποδειχθεί βάσει των εξελίξεων. Κοιτάζοντας όμως εκ νέου νοτιότερα και ανατολικά, κοιτάζοντας τα οικόπεδα της Κύπρου, mm-hmm. η Τουρκία επί της ουσίας εξανάγκασε, εξώθησε την Ιταλικών Συμφερόντων Εταιρεία να αποχωρήσει. Δεν έκανε το ίδιο, δεν τόλμησε να κάνει το ίδιο και στην περίπτωση του γεωτρυπάνου της Exxon Mobil, συμφερόντων αμυγός Αμερικανικών. Φαίνεται δηλαδή ότι όπου εμπλέκονται οι ΗΠΑ, είναι προφανές η Τουρκία διστάζει να κάνει το επόμενο βήμα. Τελικώς,
Πόσο μεγάλος ρυθμιστικός παράγων μπορεί να είναι αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών με φόντο αυτά που συμβαίνουν σήμερα μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, της Κύπρου, αλλά ενδεχομένως και σε ένα αυριανό σενάριο μικρότερο ή μεγαλύτερο επεισοδίου με φόντο το Αιγαίο? Διαχρονικά η Αμερική δεν θέλει να υπάρχουν μεγάλες κρίσεις μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και για τους δικούς τους γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και για λόγους ευρύτερης σταθερότητας της περιοχής. Απ' την άλλη πλευρά, η Τουρκία κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβει εκεί που την παίρνει το κάνει. Εκεί που δεν την παίρνει δεν το κάνει. Πολύ σωστά το είπατε ότι με την Ιταλική εταιρεία τα κατάφερε, με τους Γάλλους και τους Αμερικανούς δεν θα μπορεί να το καταφέρει. Νομίζω ότι θα συνεκτιμήσουν πολλούς παράγοντες οι Τούρκοι μέχρι να αποφασίσουν, αν αποφασίσουν να κάνουν κάτι. Γιατί είναι και ο παράγοντας Ισραήλ στο παιχνίδι που νομίζω ότι η ενεργειακή συμμαχία σιγά σιγά γίνεται στρατιωτική συμμαχία. Είπατε κάτι προηγουμένως το οποίο θέλω να εμβαθύνουμε. Είναι προφανές ότι το ίδιο το μέγεθος, το ίδιος ο όγκος, τα δεδομένα των ευρημάτων, για να το θέσω καλύτερα, στα οικόπεδα της Κύπρου είναι αυτά που ενδεχομένως θα καθορίσουν λιγότερο ή περισσότερο την πιθανότητα εμπλοκής της Τουρκίας. Είναι αρκετές οι φωνές, κύριε Μίτσικο, οι οποίες λένε πως η Τουρκία ενδεχομένως να προκαλέσει με φόντο όλα όσα συμβαίνουν ένα μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας νέο επεισόδιο και στο Αιγαίο, προκειμένου να κάνει αυτό που είπατε προηγουμένως, να φέρει και εμάς και την Κύπρο στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Θέλω να σας ρωτήσω εν της πράγμαση, από τη στιγμή που η τουρκική οικονομία διέπεται από κρίση-κρίση κλιμακούμενη, πιστεύετε ότι θα το κάνει? Αν θα κάνει κάτι, νομίζω θα κάνει στο Καστελόριζο, στην ανατολικό κομμάτι. Αλλά βέβαια αυτό πρέπει να το συνδέσει και με τις εξελίξεις για τη λύση του Κυπριακού. Δηλαδή και τον άλλο μήνα το Δεκέμβριο έχουν πάλι συναντήσεις για το κυπριακό ζήτημα, η ελληνική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου ήταν στην Αμερική πριν λίγο καιρό. Επίσης την άλλη εβδομάδα συναντιόνται στο G20, θα είναι ο Ερντογκάν. Είναι στις 20 χώρες του πλανήτη η Τουρκία, έτσι, οικονομίες του, παρόλη την οικονομική της κρίση. Άρα λοιπόν και εκεί θα δούμε αν γίνουν κάποιες επαφές, τι μελιγενέστε. Δεν ξέρω αν η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού θα γίνει τελικά στην Τουρκία τον άλλο μήνα, όπως επίσης και μετά τα γεγονότα με την Ουκρανία, δεν ξέρω αν θα γίνει και η επίσκεψη και η συνάντηση Τσίπρα-Πούτιν. Άρα είναι πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος που είναι μπροστά μας και οι σχεδιαστές της εξωτερικής πολιτικής και οι ισορροπίες που μπορεί σήμερα να είναι αυτές και αύριο να αλλάζουν. Είναι τόσο σύνθετο το περιβάλλον που διαγράφεται μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συζήτηση την οποία μπορούμε να συνεχίσουμε για πολλές ώρες. Οφείλω να την συνοψίσω, αφού φυσικά σας ευχηθώ και επαναλάβω ότι ελπίζω να είναι όσο το δυνατόν πιο καλοτάξιδο το βιβλίο. Επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, το στίχημα της αναγέννησης, το μέλλον της Ελλάδος σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι το τελευταίο πόνημα, επαναλαμβάνω τον όρο, του κυρίου Ιωάννη Μίτσιου. Τον ευχαριστώ θερμότατα. Πραγματικά σας ευχαριστώ, κύριε Μίτσιο, για τη συζήτηση Εγώ και για τη δυνατότητα. Και για όσους δεν θα μπορέσουν να είναι στη βιβλιοπαρουσίαση, θα είναι από το βιβλίο του, από το βιβλιοπωλείο του κυρίου Ταμβακίδη, εδώ στην. Του κυρίου Βαταμίδη, του κυρίου Βαταμίδη, ναι, στην Αλεξανδρούπολη. Του Γιάννη Βαταμίδη. Μπορούν να το προμηθευτούν από εκεί. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Μίτσιο, πραγματικά για το χρόνο και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία για εσάς. Φίλες και φίλοι, διαφημίσεις, επιστρέφουμε με το τρίτο μέρος. Μείνετε μαζί μου. Ωρα, εχμής, μέρος τρίτου, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και επιστρέφουμε εστιάζοντας σε θέματα με τοπικό ηχόχρωμα και σίγουρα τοπικό αντίκτυπο. Θα παρακολουθήσετε μαζί μας ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από την συζήτηση που είχαμε με τον κοινωνιολόγο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Συζητήσαμε με τον κύριο Στεφανίδη, με γνώμονά μας, την 25η του μηνός, την 25η Νοεμβρίου, την χθεσινή ημέρα, η οποία ήταν η Διεθνής ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Με αυτή την αφορμή είχαμε τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα για το κέντρο, τις γυναίκες που έχει βοηθήσει, αλλά και την γενικότερη συμβολή του στην τοπική κοινωνία. Πάμε να το δούμε και να το ακούσουμε. Έχοντας υπόψη ότι σε 4 ημέρες ουσιαστικά τιμάται η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, και εδώ ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω, και να είναι αυτό το εισαγωγικό ερώτημα, αν αυτές οι παγκόσμιες ημέρες έχουν αντίκτυπο, αν τις λαμβάνουμε υπόψη και αν πράγματι αποτελούν ένα κινητήριο μοχλό περαιτέρω προβληματισμού, σκέψης αλλά και δράσης. Τώρα κοιτάξτε, η Παγκόσμια ημέρα, η συγκεκριμένη, καθιερώθηκε ιστορικά, για να πούμε κάποια λόγια έτσι, από τον ΟΗΕ το 1991, τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, και έχει
σκοπό έχει να γίνει ευρέως αποδεκτό ότι η βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, γιατί μέχρι και πριν από λίγο καιρό λέγαμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά αντιθέτως αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις. Πραγματικά σοκάρουν τα στατιστικά στοιχεία, τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών ερευνών, από τα οποία προκύπτουν ότι μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει βία από το σύζυγο ή το σύντροφό της. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσοστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματική διάσταση του φαινομένου της έμφυλης βίας, καθώς η πλειοψηφία των γυναικών αυτών που υφίστανται βία δεν το καταγγέλνουν και εξακολουθούν να παραμένουν στην κακοποιητική σχέση. Και είναι καλό να πούμε ότι επειδή οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε για βία κατά των γυναικών κάποιες υποβαθμισμένες χώρες όλου του κόσμου, θέλω να σας πω ότι η βία είναι παντού. Είναι και στην πολιτισμένη Ελβετία, είναι και στην πολιτισμένη Γαλλία, σε εισαγωγικά πολιτισμένη, και στην πολιτισμένη Ευρώπη, όπου κάθε χρόνο δολοφονούνται 3.500 γυναίκες από τους συντρόφους ή τους συζύγους. Και αν κάνετε τον υπολογισμό, κάθε μέρα δολοφονούνται περισσότερες από 9 γυναίκες. Οπότε, αντιλαμβανόμενοι τις διαστάσεις του ανλόγου φαινομένου και φυσικά όσο ισχύουν οι ανλόγω διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες, καταλαβαίνουμε όλοι μας πόσο απαραίτητη και αναγκαία είναι η καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας. Δημήτρη, οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές που θα δουν αργότερα απόσπασμα της συνέντευξης θα μου συγχωρήσουν τον ενικό. Είναι το γεγονός και της δικής σου πάντα εύκολης προσέγγισης και απάντησης σε όλα μας τα ερωτήματα, αλλά και το γεγονός ότι σε βλέπουμε, είστε ενεργά μέλη, τα μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου, οι άνθρωποι του Συμβουλευτικού Κέντρου στην κοινωνία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ευρύτερα. Θέλω να θυμηθούμε μαζί στοιχεία τα οποία είχατε γνωστοποιήσει πριν από λίγους μήνες. Τότε μας είχατε πει ότι ήταν περισσότερες από 400 οι γυναίκες οι οποίες είχαν μιλήσει τα τελευταία 5 χρόνια συγκεκριμένα και είχαν απευθυνθεί στο κέντρο. Θέλω να σε ρωτήσω πώς κρίνεις τον εν λόγω αριθμό, αν είναι ικανοποιητικός και αν είναι εν γέννη περιπτώσεις οι οποίες έρχονται στο φως. Καταρχήν να πω ότι παρακαλώ για τον ενικό. Ούτως ή άλλως η καταπολέμηση ενός τέτοιου φαινομένου κοινωνικού είναι συλλογική προσπάθεια. Μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καταφέρει κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι βάζουμε το δικό μας λιθαράκι. Πρέπει να είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Και επιβάλλεται νομίζω ο ενικός και λόγω της σχέσης που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε αναπτύξει με την παρουσία και τη δική σας, με ιδιαίτερη ευαισθησία που προβάλλετε το συγκεκριμένο ζήτημα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα σε ό,τι αφορά στα περιστατικά, η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί έχουν ξεφύγει και πρόσφατα, επειδή περάσαμε σε μια ανανέωση των προγραμμάτων μέχρι και το 2020 αυτών των δομών, κάναμε έναν απολογισμό σε σχέση με τις προηγούμενες χρονές. Αυτό που είδαμε είναι ότι σε σχέση με τα περσινά περιστατικά που έχουμε καταγράψει, καταγεγραμμένα περιστατικά του Συμβουλευτικού Κέντρου, υπάρχει όχι διπλασιασμός, αλλά διπλασιασμός των εξυπηρετούμενων που έχουν απευθυνθεί σε εμάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τα δεδομένα της περιοχής, που έχει πάρα πολλά στερεότυπα που αναπαράγει με βάση το φύλο. Οπότε δηλαδή αυτές οι γυναίκες που έχουν σπάσει τη σιωπή τους και έχουν απευθυνθεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο, δεχόμενες τις υπηρεσίες πάντα ανάλογα με το αίτημά τους, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και θα τονίσω και πάλι ότι δεν μπορεί να αποτυπώσει σε καμία περίπτωση την πραγματικότητα. Γιατί περίπου το 90% των γυναικών που υφίστανται βία δεν το καταγγέλνουν ποτέ. Συνεχίζουν να παραμένουν στην κακοποιητική σχέση. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω και με αφορμή και ότι χθες νομίζω ήταν η Παγκόσμια ημέρα του παιδιού, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνες, συνήθως τουλάχιστον μέσα από τη δική μας εμπειρία, δεν είναι μόνες γιατί έχουν τουλάχιστον ένα παιδί, συνήθως ανήλικος στις περισσότερες περιπτώσεις, το οποίο σύμφωνα με το νόμο 3500 του 2006 περί ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον το παιδί διαμένει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, θεωρείται αυτόματα θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ανεξάρτητα με το αν το ίδιο δέχεται τη βία ή όχι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα περιστατικά, αυτές οι γυναίκες, οι εξυπηρετούμενες που έχουν έρθει εδώ και έχουν σπάσει τη σιωπή τους, δεν ήταν μόνες τους. Κύριε Στεφανίδη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε ένα profiling. Μας δώσατε τώρα μερικά στοιχεία, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να καταγράψουμε και αν υπάρχει ένα μοντέλο πλειοψηφίας, να το θέσω, ένα πιο συγκεκριμένο pattern τέλος πάντων, και σε ό,τι έχει να κάνει με το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι είναι συχνότερα οι θύτες, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των γυναικών που υφίστανται την κακοποίηση. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει να δοθεί ένα τέτοιο προφίλ. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, δηλαδή υπάρχει ένα προφίλ που βγαίνει από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά δεν μπορεί να γενικευτεί.
ότι βλέπουμε μέσα από την εμπειρία μας ότι η βία πραγματικά δεν γνωρίζει ούτε θρησκεία, ούτε σύνορα, ούτε κοινωνική τάξη, ούτε μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και εμείς αλλά και όλοι οι συνάδελφοι που στελεχώνουμε τα συγκεκριμένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή η βία μπορεί να εμφανιστεί στην κάθε γυναίκα. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό και το πιο δύσκολο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχουν έρθει στο συμβουλευτικό κέντρο γυναίκες που πριν από λίγο καιρό είχαν πει «Εγώ αποκλείεται, σε μένα ποτέ. Εγώ δεν είμαι σαν τις άλλες που δέχονται βία». Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο προφίλ και να πούμε ότι αυτές οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς ή ανήκουν, ας πούμε, σε μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που πιθανότατα να δεχθούν κάποια μορφή βίας. Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για το θήτη, για το προφίλ του θήτη. Αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι μπορούμε να καταρρύψουμε μέσα από κάποιες έρευνες που έχουν γίνει κάποιους μύθους που κυκλοφορούν σε σχέση με τον δράστη. Δηλαδή, ο δράστης, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πολύ υψηλό κοινωνικό, μορφωτικό επίπεδο και οικονομικό και κοινωνικό. Θέλω να σας πω ότι 2 στους 3 δεν κάνουν χρήση είτε αλκοόλ είτε ναρκωτικών ουσιών. Οπότε καταρρύπτεται ο μύθος που λέγαμε ότι ίσως πίνει, ίσως παίρνει ουσίες, ας πούμε, ναρκωτικές ουσίες και γι' αυτό χτυπάει. Οπότε δηλαδή και ο θήτης και το θύμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Υπάρχουν από τους ανθρώπους, από τις γυναίκες, από τα περιστατικά που εσείς έχετε αντιμετωπίσει με τις γυναίκες που εσείς έχετε συζητήσει και έχετε βοηθήσει, έχετε συνδράμει. Θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός της σιωπής μέχρι την ώρα της αποκάλυψης οφειλόταν όχι μόνο στο φόβο, αλλά ενδεχομένως και σε αισθήματα αγάπης τα οποία συνέχιζαν να υπάρχουν προς το πρόσωπο του θήτη, ακόμη και όταν αυτός προχωρούσε σε συμπεριφορά κακοποίησης. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Είναι μια συνηθισμένη ερώτηση που μας την κάνουν και σε διάφορες ομιλίες και ημερίδες που διοργανώνουμε. Το γιατί, ας πούμε, παραμένει μια γυναίκα σε διακοπητική σχέση, γιατί δεν το καταγγέλει κτλ. Είναι και αυτό που είπατε. Επίσης, πολλές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν ότι υφίσταται βία. Συνήθως αυτονοχοποιούνται. Θεωρούν ότι είναι μια αυστηρά οικογενειακή υπόθεση. Ή πιστεύουν ότι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον σύντροφό τους. Ή μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα και γι' αυτό παραμένουν εκεί, ή δεν έχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που παραμένουν σε αυτή την κακοποιητική σχέση και ανέχονται όλη αυτή την κατάσταση. Κοιτάζοντας την επόμενη μέρα του Συμβουλευτικού Κέντρου, βλέποντας και καταλαβαίνοντας ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη κοινωνική προσφορά, γιατί το να βοηθάς μίνιμουμ 400 ανθρώπους αυτά τα 5 χρόνια, συν να προβαίνει σε ενημερώσεις και στις όλες και στις υπόλοιπες δράσεις σας, κύριε Σταφανέδη, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δείχνει πραγματικά το δικό σας κοινωνικό στίγμα και αποτύπωμα. Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε real time και ποιος είναι ο δικός σας στόχος για το επόμενο διάστημα, αν όχι μόνο σε αριθμό, να το θέσω και σε επίπεδο, ηθικής και πραγματικής επίτευξης στόχων. Κοιτάξτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και εμείς αντιλαμβανόμενοι κάθε χρόνο όλο και καλύτερα την έκταση του φαινομένου, προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση τόσο στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού πλαισίου συνεργασίας με όλους τους φορείς της περιοχής, γιατί μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αλλά απευθυνόμαστε σε όλο το νομό, και από την Ορεστιάδα μέχρι και τη Σαμαθράκη. Και επίσης προσπαθούμε να υλοποιήσουμε διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι η γνώση αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για εμάς στη μάχη ενάντια των στερεοτυπικών αντιλήψεων γύρω από τους ρόλους με βάση το φύλο. Στόχος μας δηλαδή είναι να ενημερωθούν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, ότι υπάρχει ένα εξειδικευμένο συμβουλευτικό κέντρο που μπορεί να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει, να στηρίξει αυτές τις γυναίκες που είναι θύματα βίας, γιατί έτσι είναι κοινωνή αυτού του έργου μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνοψίσουμε με χρώμα και με αίσθηση αθλητική. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το απόσπασμα μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που είχαμε κάνει με τον αθλητικογράφο της Δέλτα Τηλεόρασης και δημοσιογράφο τον Γιώργο τον Πανταζίδη στον απόϊχο της επικράτησης του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στο πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι. Εκεί συζητήσαμε για τα επόμενα βήματα του πρωταθλήματος, αλλά θέσαμε επιτάπητος και έναν προβληματισμό ο οποίος έχει να κάνει με την ποδοσφαιροποίηση εντός και εκτός εισαγωγικών της κερκίδας στο βόλεϊ. Ένα φαινόμενο το οποίο μας ανέλησε και το ακούσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Γιώργος ο Πανταζίδης. Με αυτό θα συνοψίσουμε. Θα είμαστε κοντά σας εκ νέου ραδιοφωνικά αύριο 12 με 1 στους 102,3. Φυσικά τηλεοπτικά εδώ στις 7.30. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
θετικό, θετικότατο το πρόσημο του απολογισμού των δύο αγώνων που έδωσε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης εδώ στην έδρα του μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Θυμίζουμε ότι το Σάββατο κέρδισε την Κηφισιά 3-0, χθες τον Ηρακλή 3-2 σε ένα άκρος απαιτητικό και ανταγωνιστικό παιχνίδι που κράτησε πάνω από, που διήκησε πάνω από 2 ώρες και 10 λεπτά. Μια μάχη αμφίροπη που έφερε χαμόγελα εδώ στην Αλεξανδρούπολη με έναν Εθνικό ο οποίος παρουσιάζεται αρκετά διαφοροποιημένος αγωνιστικά και ποιοτικά σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν, καθώς έγιναν ήδη με πρωτοβουλία της Μέγκερ, τέλος πάντων παρέμβαση της διοίκησης και κινήσεις, κάποιες διορθωτικές κινήσεις που έχουν δώσει άλλη προοπτική μέσα στο γήπεδο πάντα για, για την ομάδα Βόλου του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Και φέτος μπορώ τολμώ να πω ότι εμφανίζει ένα άλλο πρόσωπο με μεγαλύτερη υγεία, αν με καταλαβαίνεις, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου η ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Γιατί τα συζητούσαμε και πέρυσι μαζί, δεν έχουμε τα προβλήματα και τα απρόπτα του παρελθόντος και νομίζω καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια σε όλο το επίπεδο ώστε να μην εμφανιστούν καθόλου η διάρκεια της σεζόν. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, είναι ανταγωνιστικό δεδομένου ότι υποβάζεται μία ομάδα σε σύνολο 10 σε αντίθεση με πέρυσι που ήταν 12 συνολικά. Ο πύχης δυσκολίας έχει ανέβει, οι ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά και με αυτά τα δεδομένα πάντα μία πόλη της περιφέρειας έχει περισσότερες και απαιτήσεις και χρειάζεται να πιεστεί ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που αντιμετωπίζει. Μέχρι τώρα ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης ανταποκρίνεται θετικά και προσφέρει χαμόγελα και χαρές στον κόσμο, ο οποίος θα πούμε ότι επέστρεψε φέτος στις κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου και πραγματικά βοηθά ώστε να φτάνει η ομάδα του Εθνικού να έχει εξοπλίσει με τον απόλυτο τρόπο την έδρα του, καθώς τρεις αγώνες εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος έχει εισάριθμες νίκες, 3-3 λοιπόν. Είναι ένα όπλο αυτό, όπως και να το κάνουμε. Πάντα ήταν για την Αλεξανδρούπολη η έδρα της ομάδας και σύμμαχος αυτό είναι ο φίλος κόσμος που φαίνεται να τον κερδίζει η εικόνα της ομάδας και αυτό που βγάζουν οι αθλητές του Σάκη Μουσδακίδη, το πάθος, η αποφασιστικότητα, το καλό βόλεϊ πλέον που ενδεχομένως να έχει λείψει ιδιαίτερα την περσινή χρονιά. Έτσι λοιπόν είναι αυτοί οι παράγοντες που σιγά σιγά κάνουν τον κόσμο να δίνει και φέτος ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτό που λέμε οικοδόμημα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στο Βόλεϊ. Καμιά φορά ξέρεις, έχω και εγώ την αίσθηση ότι λιγάκι ευλογούμε τα γένια μας, λιγάκι υπερβάλλουμε. Υπήρξαν στιγμές που ο κόσμος δεν στήριξε όσο θα έπρεπε την προσπάθεια της ομάδας και σε δύσκολες ώρες. Ωστόσο τώρα βλέπουμε την ομάδα να αποπνέει μια υγεία και τους φιλάθλους να ακολουθούν. Το δικό σου σχόλιο από αυτού και με αυτό να κλείσουμε, Γιώργο Πανταζέλη. Πριν πω γι' αυτό, ήθελα, αν μου επιτρέψεις, να δείξω ένα άλλο ζήτημα που είχα στο μυαλό μου. Παρακαλώ. Παράλληλα με την υποστήριξη του κόσμου, που λογικό είναι κάποιες φορές, εγώ, κοίταξε, τα νερώνω τα χρόνια μου τώρα, γύρω στα 30 χρόνια παρακολουθώ το Βόλο του Εθνικού, έχω δει διακυμάνσεις μεγάλες στην παρουσία του κόσμου, κοιλιές, μια να γεμίζει το γήπεδο για κάποια χρόνια, μετά να χάνεται. Να αλλάζει αυτό αρκετές φορές με την παρόλο του χρόνου. Είναι φυσιολογικό ανάλογα με τις συνθήκες, με το πόσο πάει καλά η ομάδα. Τέλος πάντων, πλέον φαίνεται ότι σιγά σιγά φέτος είναι καλύτερη προσέλευση του κόσμου και στηρίζει περισσότερο. Αυτό που με στεναχωρεί σαν άνθρωπο που αγαπώ το άθλημα, εκεί, ας το περιορίσω εκεί, που αγαπάει το βόλεϊ, είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης, βέβαια είναι γενικό φαινόμενο αυτό, παρατηρείται μια προσπάθεια, ένα φαινόμενο ποδοσφαιροποίησης της κερκίδας από φιλοξενούμενους οπαδούς των λεγόμενων και μεγάλων ομάδων
Τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ θέλω να υποστηρίζω ότι το άθλημα του βόλεϊ είναι ένα ευγενές άθλημα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες σε έναν ξέροντο φύλου. Και αυτό το βλέπουμε στην κερκίδα. Δηλαδή μαζεύει αυτό που λέμε οικογένειες, μαζεύει ανθρώπους μεγάλους, γυναίκες, μικρά παιδιά. Ωστόσο είναι φαινόμενο τα τελευταία χρόνια να έρχονται οργανωμένα οπαδοί. Δεν θα το εγώ επισημάνω, δεν θα το επικεντρώσω σε κάποια, αλλά μιλάμε για αυτές που ξέρεις, έχουν τον δικό τους κόσμο και στο ποδόσφαιρο που πάνε καλά, ιστορικές ομάδες. Ωστόσο δημιουργούν με συμπεριφορές άσχημες, εντάσεις, αντιπαραθέσεις, πραγματικά άσχημα συνθήματα, απομολοχίες που δεν υπήρχαν όμως τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να μην λείπουν οι εντάσεις όπως και χθες, ο κόσμος να δυσαρεστείται, να αποχωρεί ακόμη και από το γήπεδο. Εικόνες που δεν ταιριάζουν στο άθλημα του βόλεϊ και στον κόσμο που θέλει να έχει το άθλημα. Αυτό βέβαια λύση υπάρχει, δεν ξέρω. Απλά θα ήθελα να το θίξω και να δώσουμε και μια άλλη διάσταση του κλίματος που ορισμένες φορές πάει να δημιουργηθεί ή συμβαίνει, αντιμετωπίζουμε σαν φίλοι άνθρωποι βόλεϊ μέσα στα γήπεδα. Γιώργο, σε ευχαριστώ που το θίγεις και πρέπει να πω και εγώ το εξής και να καταθέσω εν μέρη την προσωπική μου άποψη. Πολύ ορθώς το θέτεις και ξέρεις, συνηθίζουμε να λέμε πράγματι ότι το βόλεϊ είναι ένα ευγενές άθλημα και έχει αυτό το χαρακτήρα. Θα έπρεπε, θα τολμήσω να πω, και τα υπόλοιπα αθλήματα να έχουν αυτό το χαρακτήρα. Έχουμε δει πόσο αποτελεσματικές ήταν οι κυβερνητικές αλλά και οι ενέργειες από πλευράς ομοσπονδίας σε μεγάλες χώρες όπου υπήρχαν όχι βομολοχίες απλά και όχι συνθήματα, αλλά υπήρχε χουλιγανισμός. Ενδεικτικό το παράδειγμα Θάτσερ στη Μεγάλη Βρετανία. Και η βαρβάτη τιμωρία στους μεγάλους συλλόγους με τους οποίους υπήρξε συμμόρφωση από πλευρά των ίδιων των συλλόγων και της Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι ένα τέτοιο κράμα είναι απαραίτητο, καθότι θα τολμήσω να πω ότι είδαμε ρασιτεχνικούς χειρισμούς από πλευράς Ομοσπονδίας και πριν την έναρξη της Λίγκας. Έχουμε δει ένα κομμάτι μεγάλης ανοχής γύρω από αυτό το φαινόμενο, γιατί είναι φαινόμενο και δυστυχώς και στα γήπεδα του βόλεϊ. Καλό θα ήταν να μην σταυρώσουμε τους οργανωμένους. Προφανώς ξέρω ότι είσαι από τους ανθρώπους. Το ξέρω πολύ. Ω, Γιώργο μου, το αντιλαμβάνομαι. Το σχόλιο δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με τους φίλους που μας βλέπουν και μας ακούν. Προφανώς, πόσο μάλλον εσύ που παρακολουθείς τόσα χρόνια την ομάδα, όχι μόνο δεν σταυρώνεις και δεν σταυρώνουμε αμφότεροι, αλλά επιθυμούμε τους. Φυσικότατα. Αυτό ισχύει για όλους μας. Και η οργανωμένη είναι η καρδιά και η ψυχή της υποστήριξης, του υποστηρικτικού τόξου μιας ομάδας. Καλό θα ήταν σε κάποια περιπτώσεις όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, και εδώ ελοχεύει το σχόλιο, να αρχίσουν να φέρονται έτσι. Ναι. Το βόλεϊ, αυτό το άθλημα, ιδιαίτερα οι αγώνες στην Αλεξανδρούπολη, ανέκαθεν ήταν γιορτή, μια γιορτή με πολλά χαρακτηριστικά, κοινωνικοπολιτιστικά για την Αλεξανδρούπολη, ένα κοινωνικό γεγονός τα Σάββατα στο βόλεϊ. Ας ελπίσουμε και ας προσπαθήσουμε όλοι έτσι να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια. Το ελπίζουμε σίγουρα, Γιώργο μου. Να σε ρωτήσω, επόμενο μάτς πότε έχουμε εντός έδρας? Λοιπόν, σε δύο εβδομάδες, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, δηλαδή μεθαύριο, είναι ο αγώνας του Εθνικού στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Και το Σάββατο που ακολουθεί, νομίζω 1 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι του Εθνικού στην Αλεξανδρούπολη με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που παραδοσιακά γεμίζει το γήπεδο και ιδιαίτερα από τη στιγμή που πάει καλά η ομάδα φέτος, πιστεύω ότι κάτι μου λέει ότι θα έχουμε το αδιαχώρητο και πάλι. Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ, Δύο δύσκολα παιχνίδια. Για την ώρα θα ενημερώσουμε και θα κρατάμε ενήμερο τον κόσμο που είναι συντονισμένο είτε με την τηλεόραση της Δέλτα. Θα το κάνουμε Γιώργο μου, θα το κάνουμε σίγουρα. Να πω βέβαια ότι έρχονται δύο πολύ δύσκολα μάτς. Βέβαια ξέρεις, καμιά φορά, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, έχω παρακολουθήσει πολύ λιγότερο βόλι από σένα, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις ο τίτλος του μεγάλου outsider, δεν θα πω το απόλυτο, αλλά του μεγάλου outsider, καμιά φορά δίνει και φτερά στα χέρια και ενίοτε βαρύδια στα πόδια στην απέναντι πλευρά που έχει τον ρόλο του φαβορή. Γιατί όχι, ποιος ξέρει, μπορεί να πάρουμε κάτι και από τα δύο μάτς. Γιατί όχι. Είναι αυτό που λένε ότι όταν παίζεις ελεύθερα χωρίς άγχος και δεν έχεις τίποτα να χάσεις, μπορεί να αποβεί υπέρ σου.